Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχεται η αίθουσα σε κανονικούς ρυθμούς. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που φρόντισαν γι' αυτό, για την επαναφορά, γιατί για το προηγούμενο ήταν λίγο άγρια εικόνα. Έκανε μια παρέμβαση ο κύριος Λοβέρδος για μια νομοθετική ρύθμιση που τον αφορά. Πράγματι, έχουμε ετοιμάσει μια βουλευτική τροπολογία με την οποία επιχειρείται με κάθε ειλικρίνεια και σοβαρότητα αποκατάσταση της παραδόσεως. Αφορά το Πανελλήνιο Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου, το οποίο από το 1824 λειτουργεί ως Πανελλήνιο Ίδρυμα και το 1825 με πράξη με την Διαθήκη των Κτητόρων από το 1825 προϋδρύσεως του ελληνικού κράτους καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος διοικήσεως και η σκοπή του Ιδρύματος. Είναι ένα από τα αρχαιότερα Ιδρύματα στο ελληνικό κράτος και λειτουργήσε αδιατάρακτα επί δύο αιώνες με τη βούληση των κτητόρων. Ιδού η Διαθήκη των Κτητόρων του 1825 την καταθέτω για τα πρακτικά. Αυτή η παράδοση είναι παράδοση αρμονικής συμβίωσης κλήρου και λαού. Κατά την αρχαία τάξη και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και κατά τον τρόπο που οι κοινότητες, οι πόλεις, οι δήμοι και τα νεωτερικά κράτη επέτυχαν τρόπους να ζουν με τις Εκκλησίες και να συνδιοικούν όπου έπρεπε να συνδιοικούν με την ψήφο του κλήρου και του λαού. Αυτή η παράδοση κράτησε μέχρι το 1969. Τότε η δικτατορία αλλίωσε τον δημόσιο χαρακτήρα αυτού του Ιδρύματος και το χαρακτήρισε εκκλησιαστικό ίδρυμα. Προσέξτε, κανείς νομοθέτης, ούτε προ της κηρύξεως του αυτοκεφάλου της Ελληνικής Εκκλησίας το 1833, ούτε το 1850 με την έκδοση του Συνοδικού Τόμου, κανένας νομοθέτης, κανένας βασιλεύς, κανένα κοινοβούλιο, ούτε το 1851 με τα βασιλικά διατάγματα που ρύθμιζαν τα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε με τα βασιλικά διατάγματα του 1887, ούτε όλη η νομολογία του 1925, του 1929, του 1938 και του 1940 με ταξική νόμη μετέβαλαν τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία αυτού του Ιδρύματος. Κανένας νομοθέτης, κανένα κοινοβούλιο έως το 1969 που η δικτατορία με ένα δικό της διάταγμα το μετέβαλε εκκλησιαστικό. Και ήρθε η αποκατάσταση της δημοκρατίας και το 1976 με νόμο της τότε κυβερνήσεως Καραμαλή ρυθμίζονται όλα αυτά τα θέματα. Το Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου αποκαθίσταται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους, διοικούμενο από κληρικούς και λαϊκούς. Συνεχίζει την παράδοση και το 1977 με τον μεγάλο νόμο τον 590 που ρυθμίζεται, συντάσσεται ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος σε πλήρη συμφωνία τότε των πολιτικών δυνάμεων και της Ιεράς Συνόδου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Σεραφείμ Τίκα του μακαριστού τότε Αρχιεπισκόπου. Αυτός ο καταστατικός χάρτης διέπει τις σχέσεις Εκκλησίας κράτους και αυτός ο καταστατικός χάρτης έχει ένα άρθρο το 66 το οποίο εξαιρεί από τα εκκλησιαστικά ιδρύματα ειδικώς αυτό το Πανελλήνιο Ίδρυμα. Γιατί αυτή είναι η παράδοση. Η Εκκλησία σέβεται την παράδοση και το κράτος σέβεται την παράδοση. Και ερχόμαστε το 2014 και με μία νομοθετική ρύθμιση αλλάζει αυτή η παράδοση. Γίνεται εκκλησιαστικό ίδρυμα. Ανοίγει ο δρόμος να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Και για αυτό το λόγο αλλάζει και το αρμόδιο άρθρο του καταστατικού χάρτη. Διάβασα με τον προσήκοντα σεβασμό και την προσοχή μια επιστολή που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος. Λέει ότι αλλάζουμε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μα δεν τον αλλάζουμε, τον επαναφέρουμε εκεί που ήταν, στα συμφωνηθέντα, σε αυτά που λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Ακριβώς αυτό είναι. Επιπλέον, και για τη συνταγματικότητα αυτών των πράξεων, έχει ονομοδοτήσει επανειλημμένως και για τον νόμο του 1976 δύο φορές και η Ολομέλεια και το γάμα τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και προσφάτως ακόμη
το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσφυγή σχετικά με την ακύρωση διοίκησης. Την διοίκηση μένεται την ακύρωση, την ουσία όμως της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος την επεκύρωσε. Ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπό την υποπτία του κράτους κτλ. Κτλ. Όπως περιγράφονται στους νόμους του 76 και του 77. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Χθες ήταν της Ορθοδοξίας. Θυμηθήκαμε τον Λέοντα Τρίτο τον Ίσαυρο, τον μεγάλο οικονομάχο αυτοκράτορα. Αυτός έλεγε λοιπόν τον 8ο αιώνα, κυνηγώντας την υπερεξουσία που είχαν μαζέψει τα μοναστήρια δια των εικόνων. Βασιλεύσει μη και ιερεύς, όλα έθελε να είναι. Και βασιλιάς και αρχηγός της Εκκλησίας. Στην παρούσα φάση, την εωτερική και τη δημοκρατική και την κοινοβουλευτική που περνάμε, θέλοντας να ζούμε δημιουργικά, εν αρμονία, εν καταλλαγή και εν περιχωρήση, πιστεύω ότι άλλος είναι ο βασιλεύς και άλλο ο ιερεύς. Τιμούμε το Ράσο, τιμά και αυτό τον εαυτό του, τιμά την κοσμική δημοκρατική εξουσία και στην περίπτωση του Πανελληνίου Ιδρύματος Σετίνου η επαναφορά στην παράδοση των κτητόρων και των προπατόρων, την επί δύο αιώνες λειτουργούσα, δείχνει με τον πιο θαυμαστό τρόπο πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε και να συλλειτουργούμε δημιουργικά. Δεν μπορεί διαρκώς να αλλάζουν τα πράγματα χωρίς να γίνεται μια συζήτηση, χωρίς να υποστηρίζουμε που θέλουμε να πάμε. Εγώ θα υποστήριζα επίσης ότι αυτή η δημιουργική συμβίωση κλήρου και λαού επί δύο αιώνες στην Τίνο προδιαγράφει κάπως και το μέλλον των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους. Ο καθένας δεσπότης ηγεμών στο χώρο του και μαζί συμβιώνουμε, συνδημιουργούμε και προχωράμε. Δεν χρειάζεται ο ένας να επιβάλλει στον άλλον τι θα κάνει. Και υπό μία άλλη άποψη, αυτή η επαναφορά σε αυτή την δημοκρατική παράδοση συνύπαρξης κλήρου και λαού μας επαναφέρει και σε μία χαμένη παράδοση της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη συνοδικότητα. Έως το 1940 οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, εκλέγονται με την ψήφο του λαού και του κλήρου. Πριν από δύο γενιές μόλις, πριν από μια μισή γενιά, οι πατεράδες μας το είχαν προλάβει και οι παππούδες των νεότερων εξημών. Χάθηκε αυτή η παράδοση. Τα εκκλησιαστικά συμβούλια σε ενορίες διορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο διορίζεται από το Δεσπότη. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η δημιουργική μίξη κλήρου και λαού. Υπήρχε επί δύο αιώνες και θα ξαναυπάρξει στο Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας της Τίνου. Αυτό επαναφέρουμε, την αρμονική συνύπαρξη και το σεβασμό στην παράδοση. Τέλος, είπε κάτι ο κύριος Λοβέρδος, ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της Ιεράς Συνόδου. Δεν εζητήθη η γνώμη της, δεν προέκυψε κανένα μεγάλη πολιτική συζήτηση το 2014 για να αλλάξουμε εστιακά ένα άρθρο του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έγινε μια εστιακή αλλαγή η οποία δεν είχε τις προϋποθέσεις τις πολιτικές για μια σοβαρή μετάβαση. Επαναφέρουμε λοιπόν τον καταστατικό χάρτη της Ελλάδος εκεί που έγινε κατά τη μεγάλη συζήτηση του 1976-1977. Αν γίνουν άλλες αλλαγές, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές συζητήσεις. Και ακόμη και στην εκλογή του Επισκόπου απαιτείται, προεξάρχει μάλλον, η γνώμη του κλήρου, το Consilium, αλλά απαιτείται και η συμφωνία του λαού, το Consensus. Εδώ παρεβιάστηκε το Consensus του λαού. Έγιναν άσχημα γεγονότα στην νήσο της Τίνου. Διεράγει και ο ψυχικός και ο κοινωνικός και ο πνευματικός δεσμός του λαού με τον κλήρο. Αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε. Και καλό τους συναδέλφους στην αίθουσα που είναι νουνεχείς, που είναι σόφρονες, που δεν επηρεάζονται από εξωθεσμικά κέντρα, που αγαπούν την Εκκλησία, αλλά πάνω απ' όλα τιμούν την ψήφο
και την εντολή που έχουμε εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, μέσα στην ελληνική δημοκρατία, να κατανοήσουν γιατί πρέπει να σεβόμαστε την παράδοση, γιατί δεν πρέπει να ανοίγουμε παράθυρα και να κάνουμε εστιακές μεταβολές στα μείζωνα νομικά κείμενα που διέπουν τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Άλλωστε, εκκλησία, το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα, δεν είναι ιεραρχία. Όλα τα ιερά κείμενα και οι ιεροί κανόνες λένε ότι η εκκλησία είναι πάντες οι βαπτιστέντες, πάντες οι εκκλησιαζόμενοι και πάντες οι κοινωνούντες. Σε αυτή την αίθουσα όλοι έχουμε μία από αυτές τις ιδιότητες. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη τη δική μας, να επαναφέρουμε την τάξη του Ιδρύματος εκεί που ήταν και τον καταστατικό χάρτη εκεί που έγινε με τις μεγάλες πολιτικές συνενέσεις και τις μεγάλες πολιτικές συμφωνίες της μεταπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.